Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σούπερ τον πρόεδρο του τουριστικού οργανισμού Πελοποννήσου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρινάκο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Δόση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση που είστε πάντα κοντά μας, πάντα κοντά στους τηλεθεατές της τηλεόρασης του Σούπερ. Κύριε Μαρινάκο, να ξεκινήσουμε λίγο με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έχουμε μπροστά μας και να μας δώσετε τις όποιες πληροφορίες σχετικά με την Πελοπόννησο και την πληρότητα που υπάρχει. Είναι ένα τριήμερο βεβαίως με έντονη κινητικότητα που διαπιστώνεται σχεδόν στους δημοφιλείς προορισμούς, θα λέγαμε, της Πελοποννήσου. Σαφέστατα, η Πελοπόννησος αποτελεί έναν προορισμό ιδιαίτερα ελκυστικό όταν πρόκειται για σύντομα τριήμερα. Και βεβαίως η τιμητική δεν έχει μόνο η Πελοπόννησος και όλοι οι κοντινοί προορισμοί στο Μητροπολιτικό Κέντρο των Αθηνών, τα νησιά του Αρχοσαλονικού και τα Κυριολόγου και βεβαίως οι περιοχές μας που οπωσδήποτε αυτές τις μέρες προτιμούν κυρίως τις παράκτες περιοχές παρά τους ορεινούς προορισμούς, όπως είναι και αναμενόμενο. Για μας το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, για τον κόσμο του τουρισμού και τους επαγγελματίες του τουρισμού, αποτελεί, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο και μία πρόβα τζενεράλε για την επερχόμενη θερινή σεζόν. Συνεπώς, είναι, θα λέγαμε, το πρώτο ενθαρρυντικό τριήμερο της σεζόν, και ευελπιστούμε ότι αυτό θα αποτελέσει και ένα θετικό μήνυμα και για το υπόλοιπο διάστημα. Μάλιστα. Μία σεζόν που ήδη έχει ξεκινήσει και νομίζουμε έχει ξεκινήσει με πολύ καλά δείγματα μέχρι στιγμής. Ευελπιστούμε να συνεχιστεί ακόμα καλύτερα. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μαρινάκο, είναι το εξής. Εγώ ακούω καθημερινά από φίλους γνωστούς που θέλουν να ταξιδέψουν ότι προβληματίζονται λίγο με τις ενάρξεις πυρκαγιών. Πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Έχει πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή σας? Υπάρχει προβληματισμός από τους επιχειρηματίες? Η αλήθεια είναι ότι οι φυσικές καταστροφές, μεταξύ των οποίων και οι πυρκαγιές, δημιουργούν ένα επισφαλές περιβάλλον για τον τουρισμό. Το ξέρουμε ότι ο τουρισμός είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο προϊόν που επηρεάζεται βαθύτατα από τέτοιου είδους φαινόμενα. Θέλω να πιστεύω ότι όλο το οικοσύστημα της πολιτικής προστασίας θα λειτουργήσει και είναι προετοιμασμένο να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους καταστάσεις, ώστε να έχουμε μια σεζόν με απρόσκοπτη λειτουργία και βεβαίως όχι μόνο για το θέμα της επιχειρηματικότητας, αλλά και κυρίως για το θέμα της ασφάλειας των πολιτών. Κύριε Μαρινάκο, όσον αφορά τις τιμές, είναι στα ίδια επίπεδα συγκριτικά με προηγούμενα χρόνια, είναι ανεβασμένες όπως όλα άλλωστε στη ζωή μας? Κοιτάξτε, όπως είναι πολύ φυσικό, λόγω και των πληθωριστικών πιέσεων και λόγω όλης αυτής της ενεργειακής κρίσης που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι τιμές είναι ελαφρώς αυξημένες, σε καμία, θα έλεγα, λελογισμένα αυξημένες και σε καμία περίπτωση δεν είναι αντίστοιχες του ιδιαίτερα διωγγωμένου κόστου λειτουργίας των επιχειρήσεων. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι όλες αυτές και οι πληθωριστικές πιέσεις και η ενεργειακή κρίση έχει προκαλέσει μια κατακόρυφη αύξηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, τουλάχιστον κατά 30-35% κατά δωμάτιο στα καταλήματα. Και αντιστοίχως οι τιμές, θέλω να πω, το ίδιο διάστημα δεν έχουν υπερβεί το 10-15%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το gap που δημιουργείται μεταξύ της αύξησης λειτουργικού κόστους και της αύξησης των τιμών των δωματίων, μάλλον το επομίζεται ο επιχειρηματίας παρά το καταναλωτικό κοινό. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι αυξημένες τιμές και πρέπει να λάβουμε ότι υπόψη ότι έχει δυσκολέψει οπωσδήποτε και το βαλάντιο των νοικοκυριών, και αυτό είναι ένα ζητούμενο και ένας προβληματισμός και για τους επισκέπτες που επιθυμούν να κάνουν κάποιες μέρες διακοπών τη φετινή σεζόν, αλλά και για τους επιχειρηματίες οι οποίοι προσδοκούν να καλύψουν τις ζημίες των προηγούμενων ετών, κυρίως από την πανδημία και μετά. Κύριε Μαρινάκο, προσωπικό υπάρχει να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου οι επισκέπτες και οι τουρίστες που θα βρεθούν στην Πελοπόννησο να πάρουν ό,τι καλύτερο έχουμε να τους δώσουμε, να μείνουν απόλυτα ευχαριστημένοι και να διαφημιστεί και η περιοχή μας περαιτέρω και να μας ξανάρθουν? Θα σας απαντήσω ευθέως. Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί το
και τον κλάδο της φιλοξενίας και τον κλάδο της εστίασης. Είναι ένας πονοκέφαλος τα τελευταία 2 χρόνια, από το 22 και μετά. Το γνωρίζουμε, αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα ελλείμματος εργαζομένων. Ειδική λύση στο πρόβλημα δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα, οφείλω να πω. Παρά τις όποιες προσπάθειες γίνανε από πλευράς κυβέρνησης μέσω πολιτικών μετακτητών εργαζομένων, κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι έδωσε μέχρι σήμερα καρπούς. Από εκεί και μετά πιστεύω ότι είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Δυστυχώς και φέτος οι επιχειρηματίες καλούνται να αντιμετωπίσουν τη σεζόν με σοβαρό έλλειμμα εργαζομένων και κυρίως στις επιχειρήσεις πολύ υψηλών υπηρεσιών και πολλών τομέων εκμετάλλευσης, που πραγματικά όχι μόνο δεν βρίσκουν το κατάλληλο προσωπικό, δεν βρίσκουν καν προσωπικό. Και επίσης να βάλω στη συζήτηση το γεγονός ότι δεν είναι αποκλειστικά ζήτημα αμοιβών. Παρατηρείται, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ξενοδοχείων υπαλλήλων είναι ιδιαίτερα αυξημένες σε σχέση με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, κάτι το οποίο αποδεικνύεται ότι δεν είναι αρκετό για να προσελκύσει εργαζόμενος προς τον κλάδο της φιλοξενίας και της εστίασης. Συνεπώς θα πρέπει να κάνουμε πιο ελκυστικό το επάγγελμα. Οφείλουμε και εμείς οι επιχειρηματίες να συμβάλλουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, πέρα των πολιτικών που πρέπει να ασκηθούν από πλευράς πολιτείας, ώστε να καταστήσουμε τον κλάδο της φιλοξενίας έναν κλάδο ο οποίος να αποτελεί πόλο έλξης εργαζομένων και να αντιλαμβάνεται ο εργαζόμενος ότι όχι μόνο μπορεί να έχει κάποιες πρόσκαιρες αμοιβές ή πρόκειται για ένα πρόσκαιρο επάγγελμα, αλλά ένα επάγγελμα που πραγματικά μπορεί να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί και να κάνει μια λαμπρή καριέρα. Θέλει πολύ δουλειά αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα φέτος. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας πολλές. Δυστυχώς δεν έχουμε το κατάλληλο προσωπικό σε δεξιότητες και αυτό είναι εις βάρος της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος. Μάλιστα. Κύριε Μαρινάκο, εγώ θα ήθελα να κλείσουμε με το εξής, να κάνουμε μια αναφορά και στα χωριά μας της Πελοποννήσου που είναι αρκετά και βλέπουμε ότι είναι αρκετοί και αυτοί που τα επιλέγουν παρά το γεγονός ότι καταγράφεται, θεωρώ έτσι, μια μεγαλύτερη ζήτηση στα παραθαλάσσια μέρη. Κοιτάξτε, να σας πω, οι τάσεις φέτος, βεβαίως, στα χωριά αρχίζουν και αποκτούν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κοινό. Θα σας πω ότι φέτος παρατηρούμε και κάποιες τάσεις που δεν παρατηρούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Μεταξύ αυτών θα σας έλεγα ότι παρατηρείται, διαπιστώνεται μια αυξημένη ζήτηση για τα άκρα της σεζόν, δηλαδή νωρίς το καλοκαίρι τώρα, την περίοδο που διανύουμε, δηλαδή μέσα στον Ιούνιο και προς τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, κάτι το οποίο δεν το είχαμε τις άλλες χρονιές. Βέβαια, η ζήτηση δεν εκδηλώνεται από τη βάση οικογενειών, γιατί ξέρουμε ότι οι οικογένειες εξαρτώνται από τη σχολική χρονιά, που αρχές Σεπτεμβρίου ξεκινά και δυστυχώς επανέρχονται στην καθημερινότητά τους. Αφορά κυρίως νέους και αφορά και άτομα τρίτης ηλικίας, όπου επιλέγουν να κάνουν διακοπές τους εκτός σεζόν και όχι και σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς. Άρα, μεταξύ αυτών και τα χωριά, αλλά και νησιωτικούς προορισμούς που δεν είναι ιδιαίτερα, που δεν θα λέγαμε, δεν είναι πρωτοκλασάτη, αλλά είναι δεύτερης επιλογής ή τρίτης. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια τάση. Και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό, γιατί δεν είναι εις βάρος της ζήτησης που εκδηλώνεται κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Συνεπώς, αν αυτό επιβεβαιωθεί, είναι ενθαρρυντικό, διότι δίνει και μια όθηση στην επιμήκυση της τουριστικής περίοδου. Μάλιστα. Κύριε Μαρινάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευελπιστούμε τα πράγματα να κυλήσουν ομαλά και εδώ θα είμαστε και την επόμενη μέρα να κάνουμε τον απολογισμό μας με την ευχή όλων να είναι καλύτερος από τα προηγούμενα χρόνια. Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία και να ευχηθώ μια καλή θερινή σεζόν σε όλους. Να είστε καλά.